Μπαίνουμε στα τελευταία λεπτά της απόψινής συζήτησης. Πάω τώρα στον κύριο Στέφανο Κομνηνό, ο οποίος είναι ο σύμβουλος διοίκησης του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Να σας καλησπερίσω. Τελικά αυτή η μέρα είναι καλή, κύριε Μάρδα, όπως είπε ο κύριος Βαρουφάκης. Με όλα αυτά που ακούσαμε, δεν νομίζω να νιώθουμε ιδιαίτερα καλά. Το λέω αυτό, δεν ξέρω, συμφωνείτε, είναι καλή μέρα. Είμαστε σε μια κατάσταση αναμονής. Ωραία. Με την έννοια ότι ξέρουμε τι υπάρχει πια. Έχει οριοθετηθεί ο χώρος των διαπραγματεύσεων και τα στοιχεία των διαπραγματεύσεων και από εδώ και πέρα τις επόμενες μέρες θα δούμε τι ακριβώς θα συμβεί. Οι επιχειρηματίες όμως της χώρας ξέρουν εδώ και πολλούς μήνες ότι αν και στις πρώτες εβδομάδες της διακυβέρνησής σας ο τζίρος είχε αυξηθεί, γιατί είχαν αυξηθεί οι καταναλωτικές προσδοκίες, ο κόσμος θεωρούσε ότι όπου να είναι έρχονται τα λεφτά, αυξάνονται τα εισοδήματα και έβγαλε από την τσέπη του και πλήρωσε. Τους τελευταίους μήνες βλέπουμε μια σημαντική απομείωση του τζίρου. Έχουμε φτάσει περίπου στο 25% μέσα σε 5 μήνες, μείον 25%. Έχουμε μείωση των εξαγωγών. Αυτή είναι μια πολύ σκληρή πραγματικότητα, η οποία έρχεται να δυσκολέψει με την αύξηση του ΦΠΑ. Η πρόταση της κυβέρνησης μιλάει για 3,5% περίπου αύξηση του ΦΠΑ. Οι τρόικα, οι δανειστές μιλάνε για 4,5. Τι σημαίνει αυτό? Θα είναι αυξημένα έσοδα ή θα είναι απλά αυξημένες τιμές? Οι οποίες τι θα κάνουν, θα αφαιρέσουν και άλλο τζίρο από τις επιχειρήσεις. Και χωρίς να είμαστε σίγουροι ότι θα αυξήσουν τα έσοδα του δημοσίου. Γιατί αυτό, κύριε Χατζηνικολάου, που συμβαίνει στη χώρα μας σχέση και με την Τρόικα. Θα μικρύνει φορολογητέ ύλη. Προφανώς. Θέλω να πω, χρησιμοποιούν παραδείγματα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Και λένε να αυξήσει το ΦΠΑ, άρα θα αυξήσετε το ποσοστό για να αυξήσετε τα έσοδα. Ξεχνάμε όμως ότι δεν υπάρχει μηχανισμός να το εισπράξει αυτό. Και δεν υπάρχει και κουλτούρα φορολογική. Άρα. Χτίζουμε μοντέλα τα οποία στο τέλος δεν μας φέρνουν πίσω τα λεφτά. Και επειδή μιλάμε για πολλά λεφτά, άκουσα προηγουμένως να μιλάμε για ένα δις που θα εισπράξουμε από το λαθρεμπόριο. Από πού και ας που έχουμε αντιληφθεί πόσος είναι ο τζίρος των καυσίμων. Δεν βγαίνει το ένα δις. Το ξέρει ο κ. Μάρδας. Εάν πάρουμε κάποια χρήματα, αυτά που, τα οποία έχουν δηλώσει, γύρω στα 200 εκατομμύρια, 250, που είναι από το ναυτιλιακό. Γιατί με την εξίσωση του ειδικού φόρου που έγινε στο πετρέλαιο θέρμανση και κίνηση, αυτό όσο κίνδυνο μειώθηκε. Αλλά να πάω και σε κάτι άλλο που μας φοβίζει πολύ εμάς τους επαγγελματίες και τους μικρούς επιχειρηματίες. Πέρα από τους αριθμούς, κύριε Χατζηνικολάου. Ξέρετε, στο επαγγελματικό επιμελητήριο έχουμε μεσίτες μέλη. Τους άκουσα λοιπόν και κρυφάκουσα προχθές να λένε με δικούς τους όρους πώς βλέπουν την κατάσταση σήμερα. Λένε λοιπόν ότι ζούμε σε μια γειτονιά που λέγεται Ευρώπη. Έχουμε ένα σπίτι σε μια τέτοια γειτονιά. Και επειδή λοιπόν χρωστούσαμε στις τράπεζες και δεν μπορούσαμε να τα πληρώσουμε, ήρθαν οι γείτονές μας, ήρθαν τα άλλα σπίτια της γειτονιάς και είπανε θα αναλάβουμε εμείς τα χρέη σας και θα σας δανειοδοτήσουμε με λιγότερο ποσοστό. Αλλά με έναν όρο. Θα κουβεντιάσουμε μαζί σας πώς θα φτιάξετε καλύτερα το νοικοκυριό για να μας τα αποπληρώσετε. Αυτό δεν έγινε, κύριε Μάρδα. Αυτό έγινε. Ωραία. Και εκεί που ήμασταν περίπου στο τέλος αυτής της υπόθεσης. Έρχεται η νέα κυβέρνηση και λέει: «Α, εμείς είμαστε πιο περήφανοι. Εμείς λοιπόν δεν θα διαπραγματευτούμε μαζί σας στο σπίτι μας. Θα κάνουμε συζητήσεις στα ξενοδοχεία». Και καλούσαμε τους δανειστές να μιλήσουμε, να μην μιλήσουμε σε κάποια ξενοδοχεία. Μετά είπαμε να βρούμε συμμαχίες στα άλλα σπίτια της γειτονιάς. Και οι συμμαχίες αυτές που κατέληξαν στο ότι ήρθαν οι άλλες χώρες και μας είπανε: «Καλά όλα αυτά που θέλετε, αλλά δεν θα τα πάρετε από τη δική μας τσέπη, από τον δικό μας φορολογούμενο». Μετά είπαμε μήπως να χτυπήσουμε άλλες γειτονιές και πήγαμε στις δίπλα γειτονιές. Πήγαμε στη Ρωσία, πήγαμε στην Κίνα, πήγαμε στις ΗΠΑ και οι οποίοι μας είπαν «Διαλέξτε σε ποια γειτονιά θέλετε να είστε και έλατε να κουβεντιάσουμε». Και τι κάναμε στη συνέχεια, είπαμε «Α, θα πάω στο πιο πλούσιο σπίτι της γειτονιάς, πρέπει στη να Γερμανία». Κύριε, θέλω να πω το εξής. Φοβάμαι ότι αυτή η κυβέρνηση συμπεριφέρεται σαν να μην της αρέσει αυτή η γειτονιά που λέγεται Ευρώπη. Ήσασταν, κύριε Μάρδα, συνεργάτης της Κομισιόν για κάποια χρόνια. Έχετε δουλέψει με Ευρωπαίους αξιωματούχους. Τι σας λένε? Νιώθετε καλά με τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε μέσα στην Ευρώπη ως χώρα? Γιατί οι Έλληνες επιχειρηματίες θέλουν να συνεχίσουν να βρίσκονται σε αυτή την Ευρώπη. Μάλιστα. Ελάτε, κύριε. Η απάντηση δίνεται από το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και αν θέλετε και σε προσωπικό επίπεδο. Δεν είχα την παραμικρή πρόθεση να δουλέψω στο πλαίσιο μιας κυβέρνησης η οποία δεν θα είχε έναν ευρωπαϊκό προσανατολισμό.
για αυτό το πράγμα, ακόμα και για το θέμα της εξόδου της χώρας από το ευρώ. Έχω γράψει 1000 πράγματα υπέρ της παραμονής της χώρας στο ευρώ, γιατί το άλλο θεωρείται, κατά την άποψή μου, μια καταστροφική επιλογή που δεν είναι βέβαια ώρα να το συζητήσουμε. Ως εκ τούτου, ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός της χώρας είναι δεδομένος. Οι όποιες συμμαχίες επιδιώκεται να αναπτυχθούν, αυτές εδώ κινούνται στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής. Δεν είμαστε οι μόνοι οι οποίοι κυνηγούν κάποιες άλλες συμμαχίες. Όταν το Ιράν κάπου τα βρήκε με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι πάντες από την Ευρώπη έτρεξαν έτσι ώστε να κλείσουν συμφωνίες με τον Ιράν, όπως με τη Λιβύη παλαιότερα. Ως εκ τούτου, το γεγονός ότι ερχόμαστε σε επαφή με κάποιες άλλες οικονομίες και συζητούμε μαζί τους, αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε ξεχάσει τον προσανατολισμό μας. Και όλη η προσπάθεια γίνεται στο πλαίσιο αυτού του προσανατολισμού, με τις επιλογές τις οποίες είχαμε, να βγάλουμε μια λύση. Σε ό,τι αφορά το τέλος που είπατε, εκεί θα έχω κάποιες επιφυλάξεις. Και έρχομαι λίγο να απαντήσω σε κάτι που είπατε προηγουμένως. Μπορεί να ηχεί ανορθόδοξο, αλλά δεν το ανακαλύπτω τώρα, το έχω γράψει παλαιότερα. Εγώ δεν θεωρώ τυχαίο και τον χρόνο των εκλογών που έγιναν και οι επιλογές που έγιναν του Προέδρου της Δημοκρατίας από την προηγούμενη κυβέρνηση. Όλα έδειχναν ότι φτάναμε σε ένα τέλος. Αν ήθελαν πράγματι να συνεχίσουν να κυβερνούν, μπορούσαν να κάνουν κάποια άλλα πράγματα. Ως εκ τούτου η ερμηνεία... Τι άλλα ότι πράγματα δηλαδή. Άλλα και ο χρόνος των εκλογών... Δεν έδωσε κάποιο περιθώριο ο ΣΥΡΙΖΑ τότε ότι θα ψηφίσει πρόεδρο. Αυτό κοιτάξτε. Κάθετα και ανεξάρτητα από το όνομα, είπε ότι δεν ψηφίζει. Δεν είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Αυτό είναι μία προσέγγιση. Ο χρόνος των εκλογών ήταν άκρος ακατάλληλος και τη θεμελίωσα την άποψή μου ακόμα και στη Βουλή. Δεκέμβρη μπορούσε να γίνει και αρκετά αργότερα, αλλά δεν μπορούσε να γίνει όμως. Γιατί η προηγούμενη κυβέρνηση θα αντιμετώπιζε τα 450 εκατομμύρια ταμείο άδειο μέσα στις εκλογές. Οπότε δεν ήταν έτσι απλά τα πράγματα. Αλλά από την άλλη όμως πλευρά μπορώ να σας πω, η προηγούμενη πολιτική έφτανε σε ένα τέλος. Το πρωτογενές πλεόνασμα, ακόμα και αν μεταφέρεται αυτά τα οποία είπατε, που κάποια μεταφέρονται έσοδα ή δαπάνες από το Γενάρη το Φλεβάρι, όχι όμως όλα, είναι συγκεκριμένα πράγματα που μεταφέρονται στο λογαριασμό του Δεκεμβρίου και της προηγούμενης χρονιάς, όσο και να το τραβήξετε αυτό το πρωτογενές πλεόνασμα, είναι το μισό από αυτό που προβλεπόταν. Και αυτό το ήξερε η προηγούμενη κυβέρνηση. Άρα το τέλος της δεν ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικό. Ήξερε ότι τελειώνει με αποκλίσεις πολύ μεγαλύτερες από αυτές που είχαν προβλεφτεί και είχε συμφωνήσει. Ως εκ τούτου υπήρχαν πάρα πολλά στοιχεία που έδειχναν ότι ήθελε να απαλλαγεί σε τελική ανάλυση από την εξουσία και κάποιος άλλος να την αναλάβει. Μπορεί να διαφωνείτε με αυτή την προσέγγιση. Αλλά υπάρχουν ούτε πολλά, διαφωνώ, στοιχεία, ούτε συμφωνώ. Πολλά στοιχεία τα οποία δείχνουν κατά τη γνώμη ότι μου, πράγματι... επιτάχυνε τα πράγματα η προηγούμενη κυβέρνηση, ενώ θα μπορούσε να πάει σε εκλογές το Φεβρουάριο, για παράδειγμα, έχοντας κλείσει τη συμφωνία. Φλεβάρι, αλλά με αμοιβές που ενδεχομένως δεν πληρώνονται. Αλλά κι εσείς δεν δώσατε καμία ένδειξη ότι είστε διατεθειμένοι σε οτιδήποτε να συνεννοηθείτε μαζί της. Να λέμε του ενός και του άλλου. Το πρόγραμμα ήταν αδιέξοδο και το δείχνουν τα ίδια τα στοιχεία της προηγούμενης κυβέρνησης. Πάμε στον κύριο Ευάγγελο Αχιλόπουλο, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος για τις θεσμικές παρεμβάσεις από τις Ομοσπονδίες των Ελληνικών Συνδέσμων Νέων Επιχειρηματιών. Λοιπόν, να πω το εξής. Είναι συμπαθητική όλη... Παρακαλώ για συντομία. Ναι, όσο μπορώ. Είναι συμπαθητική η συζήτηση για τη διαπραγμάτευση, αλλά αν δεν κάνουμε ενδογενή παραγωγική ανασυγκρότηση, σαν κυβέρνηση αριστερά θα έχει στα χέρια της να αναδιανύμει τη φτώχεια. Πρέπει να παράγουμε προϊόν. Είναι αισιόδοξη η συζήτηση για τους συντελεστές και τα ποσοστά φορολόγησης, γιατί προϋποθέτουν κέρδη. Κέρδη δεν μπορούν να υπάρχουν σε μια αγορά έτσι όπως υπάρχει σήμερα. Και είναι εξαιρετικά συγκινητική η συζήτηση που γίνεται για τους νέους. Μας διώχνετε και δεν μας κρατάτε και το κάνετε αυτό ακόμα και σήμερα. Ακόμα και η κυβέρνηση της αριστεράς το κάνει. Σήμερα στο Υπουργείο Οικονομικών υπάρχει η ίδια νοοτροπία, η ίδια νεοφιλελεύθερη νοοτροπία, η οποία φορολογεί, όχι κέρδη, φορολογεί την ύπαρξη, την αναπνοή κάποιου. Υπάρχουν φόροι οι οποίοι μπαίνουν από το πρώτο ευρώ σήμερα σε κυβέρνηση αριστερά, σε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να μην έχουν να φάνε. Υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες
έχουν φάει φέσια και θα πληρώσουν φόρους σε δεδουλευμένα τα οποία δεν εισπράξανε. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Τον Μάρτιο βγάλατε ένα νομοσχέδιο, ένα νόμο καινούριο, ο οποίος για πρώτη φορά έκανε κάτι μοναδικό, το οποίο κόβει όλη τη φόρα που μπορεί να έχει ένας επενδυτής για να επενδύσει σε ένα startup. Εγώ έχω ένα startup, εξάγω προϊόντα στην Αμερική. Έχω πρόβλημα. Οι επενδυτές λοιπόν, τι πάθανε ξαφνικά, γίνανε, επειδή είναι μέτοχοι πάνω από 10%, συνυπεύθυνοι σε όλα τα χρέη και σε όλες τις υποχρεώσεις σε μια ανώνυμη εταιρεία που είναι νομικό πρόσωπο. Έχετε ένα νόμο, ο οποίος λέει το εξής απλό. Αν πέσουν τα ιδία κεφάλαια μιας εταιρείας και γίνουν αρνητικά, αυτή η εταιρεία πρέπει να κλείσει. Γιατί λοιπόν βάλατε οριζόντια όλες οι επιχειρήσεις, όλοι οι μέτοχοι να έχουν ευθύνη? Κάντε το, επειδή πρέπει να κάνουμε και κάποιες προτάσεις, έτσι. Κάντε το όταν πέφτουν τα ιδία κεφάλαια μιας επιχείρησης αρνητικά. Μόνο τότε. Να πάω παρακάτω. Εγώ ως εξαγωγέας έχω πρόβλημα με το ΦΠΑ και είμαι και startup. Ξέρω ότι πρέπει να περάσουν 2 χρόνια για να μπορέσω να αρχίσω να παίρνω πίσω το ΦΠΑ. Πήραμε ένα κεφάλαιο σποράς 100.000 ευρώ. Σήμερα έχω 12.000 ευρώ ΦΠΑ επιστροφής και δεν μπορώ να το πάρω. Από τα 100.000, τα 12 μου χιλιάρικα είναι αυτό. Και δεν μπορώ να τα πάρω με κανέναν τρόπο. Γιατί δεν δίνετε τα ροζ τιμολόγια τα οποία είναι της απαλλαγής ΦΠΑ μπροστά στις επιχειρήσεις, ώστε να μην φτάνει να δημιουργηθεί το πρόβλημα? Δηλαδή, δώστε αυτά τα τιμολόγια, τα ροζ τιμολόγια τα λεγόμενα, της απαλλαγής ΦΠΑ στην αρχή, όταν ξεκινάει μια επιχείρηση. Εφόσον βλέπω ότι θα κάνει εξαγωγές. Πάμε παρακάτω. Υπάρχει και συγχαίρω για αυτό το θέμα. Η τάση να θέλετε να ψάξετε να δείτε τις τραπεζικές καταθέσεις και να αρχίσετε να δουλεύετε με τη ροή του χρήματος. Από πού πηγαίνει το χρήμα και πού πάει. Αυτό μας οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε κάτι το οποίο γίνεται φικτό πια. Να πάψουμε να έχουμε λογιστικό σχήμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις βάσει δεδουλευμένων. Να έχουμε βάση εκαθαρισμένων πράξεων. Όπως συμβαίνει στην Αμερική, όπως το ζητάει η Ευρώπη, όπως συμβαίνει στην Βρετανία, έτσι ώστε να μην πληρώνουμε φόρους σε κάτι που δεν έχουμε εισπράξει. Αυτό το πράγμα είναι το πρόβλημα. Και γι' αυτό έχουμε γράψει μια ολόκληρη πρόταση. Σας τη δίνω εδώ, επειδή μία για τον κύριο Χατζηνικολάου και μία για σας. Το οποίο περιγράφει το πώς μπορεί να γίνει ένα σταθερό φορολογικό σύστημα, το οποίο να σταματήσει να παράγει εικονικά τιμολόγια. Γιατί τώρα ένα τιμολόγιο, σαν χαρτάκι δεδουλευμένο, έχει μια αξία. Βάζεις ένα νούμερο πάνω, βάζεις ένα ΦΠΑ και αυτό είναι λεφτά. Κόβεις μια επιταγή εκείνη τη στιγμή. Πρέπει να αρχίσετε να μας ακούτε. Συμμετέχω και στον ΣΥΡΙΖΑ, στο τμήμα βιομηχανίας, και χτες κάναμε ένα ψήφισμα την περασμένη εβδομάδα. Γι' αυτό μοιάζεται λίγο πιο πονεμένος από τους υπόλοιπους. Ναι, γιατί έχουν προβλήματα σοβαρά. Κάνατε μια επιτροπή για τα κόκκινα δάνεια. Μια επιτροπή για τα κόκκινα δάνεια και καλέσατε μόνο τραπεζικούς, το τούχου σου και υπηρεσιακούς. Δεν καλέσατε τους δανειολήπτες. Για ποιο λόγο το κάνετε αυτό? Σαν κυβέρνηση αριστεράς, πρέπει να καλείτε τον κόσμο, την κοινωνία. Πριν ο κύριος δίπλα είπε, γιατί δεν καλείτε τους επαγγελματίες και τους επιχειρηματίες σε αυτές τις συζητήσεις? Δεν ερχόμαστε. Αυτές είναι οι ερωτήσεις, προτάσεις, θέσεις. Σας ευχαριστώ, κύριε Αχιλόπουλε. Σας λέω ότι τις προτάσεις σας θα τις δημοσιεύσουμε αύριο και στο Ενικός.gr και στο Real.gr. Να απαντήσει ο Υπουργός και αμέσως μετά. Να απαντήσω. Υπάρχουν ομολογουμένως μέτρα πολιτικής που δεν θεωρούνται εύστοχα. Έχουμε το άρθρο 21, θα έρθω. Το γνωστό άρθρο για τις τριγωνικές συναλλαγές. Το διορθώσαμε. Ακούσαμε τις απόψεις των επιχειρηματιών. Έχει διορθωθεί, σε λίγο θα βγει διορθώμα όχι μόνο επιχειρηματιών και συναδέλφων οικονομολόγων. Ως εκ τούτου, αν πράγματι υπάρχουν κάποια μέτρα τα οποία δεν είναι εύστοχα, μπορούμε να τα συζητήσουμε και να τα διορθώσουμε. Αρκεί να μας έρθουν. Και βέβαια, αυτό το υπόμνημα, μπορώ να σας πω έτσι όπως το έχετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαβαστεί. Αν συμπληρώσετε την φόρμα των ετοιμάτων έτσι όπως θα σας συστήλουμε, σας διαβεβαιώνω ότι όχι απλώς θα διαβαστεί πολύ πιο γρήγορα, θα έχει και τα αποτελέσματα που θέλουμε. Δηλαδή αυτή η μορφή του management στην επικοινωνία μας. Εμείς δεχόμαστε πάρα πολλά τέτοια, τα οποία τα επιστρέφουμε πίσω και ζητούμε να γραφούν όπως θέλουμε. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς δεν ενδιαφερόμαστε μόνο. Υπάρχει ειδική φόρμα. Ειδική φόρμα, την οποία παρουσίασε ο κύριος Κορκίδης, είπε λίγο, την οποία δεν την έχουμε στο διαδίκτυο, για να αποφεύγουμε και τις φάρσες. Όποιος θέλει τη δίνουμε και έρχεται το αίτημα με 2.000 λέξεις και το τι πρέπει να γίνει και το πώς πρέπει να γίνει. Δηλαδή, λίγο σας κουράζουμε.
Αλλά έτσι όπως είναι αυτά τα αιτήματα, δεν είναι μόνο για μας. Τα δίνουμε σε όποια υπουργεία χρειάζεται, γιατί κάθε τι το οποίο επηρεάζει τα έσοδα ή τις δαπάνες είναι και δική μας δουλειά. Και κάθε τι που προτείνεται επηρεάζει τα έσοδα και τις δαπάνες. Και με αυτόν τον τρόπο, μπορώ να σας πω, ήδη έχουμε λύσει αρκετά προβλήματα. Με αυτόν τον τρόπο. Αυτό είναι ένα σύνολο ετοιμάτων. Αν το δείτε στη φόρμα που θέλουμε, μπορεί να είναι 10 φόρμες ετοιμάτων. Αλλά θα μας δώσετε μία δουλειά που θα τη δώσουμε κατευθείαν στους συναρμόδιους υπουργούς και θα τους πούμε έτσι πρέπει να γίνει, δείτε το και κάντε τι το πρέπει να γίνει. Το θέμα είναι να είστε εσείς σε φόρμα. Και εμείς παρακολουθούμε. Για να καταλαβαίνετε τι σας λέει η κοινωνία. Τώρα οι φόρμες αυτές που ακούω τα παίρνουμε γραπτά με ένα συγκεκριμένο τρόπο έχετε... και λύνονται προβλήματα. Κύριε Υπουργέ, ναι. Αν δεν έχετε ευήκο ους προς γι' αυτό το κάναμε. Η φόρμα αυτή τώρα εμένα μου ακούγεται... Δηλαδή... Όχι, είναι αποτελεσματικό, τι μπορώ να σας πω. Και κάτι άλλο... Δεν το αποκλείω. Δεν το αποκλείω. Και κάτι ακόμα που λέτε... Ναι, για να πάμε εδώ στον κύριο Χέρμη. Δεν συμμετέχουμε και κλείνουμε. Εμείς έχουμε δημιουργήσει δύο επιτροπές όπου συμμετέχουν και φοροτέχνες και επιχειρηματίες και προσπαθούμε να λύσουμε ένα σύνολο προβλημάτων της επιχειρηματικής κοινότητας που έχουν σχέση ιδιαίτερα με όλο το φορολογικό αυτό σύστημα και τις δισκαμψίες που παρουσιάζει. Μάλιστα. Άρα σε εμάς συμμετέχετε. Πάμε στον κύριο Μιλτιάδη Χέλμη που είναι πρόεδρος στην Ένωση Ξενοδόχων Ευβίας. Γεια σας. Κύριε Υπουργέ, ήθελα να σας πω ότι εμείς αισθανόμαστε ότι ζούμε εποχές 2012 τώρα. Γιατί και τότε υπήρχε μια εκτείναξη του τουρισμού παγκόσμια, είχε ξεπεράσει το ψυχολογικό φράγμα του 1 δις των μετακινήσεων, αλλά στην Ελλάδα είχαμε πτώσει 5,5%. Και αυτό γιατί υπήρχε ο φόβος του Brexit και ο φόβος της πτώχευσης της χώρας. Κάτι παρόμοιο αισθανόμαστε ότι ζούμε και τώρα. Κάνει πάλι ζημιά αυτή η αβεβαιότητα. Ναι, και... ήδη έχουν αρχίσει και μειώνονται οι κρατήσεις και τα λοιπά. Τώρα επειδή είμαι ευγενής ως ξενοδόχος, εγώ δεν θέλω να μπω στα μέτρα που δεν έχουν ακόμα αποφασιστεί και αυτά, αλλά να ξέρετε ότι με τις αυξήσεις του ΦΠΑ πάτε να αφαιρέσετε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που έχουμε σαν τουριστικό προϊόν από τις άλλες χώρες. Μπορεί κάποιο κομμάτι της αύξησης του ΦΠΑ να το απορροφήσετε? Στις περιοχές τις δικές μας, που δεν είναι Σαντορίνη, δεν είναι Μύκονος, που είναι δεύτερη ταχύτητα, είναι πολύ δύσκολο να το μεταφέρουμε και θα το υποστούμε εμείς. Τώρα ήθελα όμως να σας πω ότι ας ξεχάσουμε λίγο τα φορολογικά, να πάμε σε μια άλλη διάσταση. Δηλαδή, εγώ ψεύω δεν γίνονται πράγματα που δεν έχουν κανένα κόστος και θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Και για να είμαι πιο σαφής, να πάρω, μην το θεωρήσετε ότι είμαι τώρα τοπικιστής, θα πάρω τη δική μας περιοχή, έτσι. Γιατί πιστεύετε κι εσείς ακόμα, όπως και οι προηγούμενοι, ότι η Εύβοια δεν είναι νησί και δεν μπορεί να συμμετάσχει στα ευρωπαϊκά προγράμματα? Γιατί πιστεύετε ότι στην Εύβοια το κατακεφαλήν εισόδημα είναι όσο είναι και στην βιομηχανική ζώνη της Βιωτίας, τη στιγμή που έχει αποβιομηχανοποιηθεί πλήρως και η ανεργία έχει μαστίζει όλη την Εύβοια? Γιατί δεν υπάρχει ακόμα, δεν έχει ολοκληρωθεί ο χωροταξικός σχεδιασμός, ώστε να ξέρει ο επενδυτής πού θα επενδύσει? Παρά αυτή τη στιγμή τοποθετούνται ανεμογεννήτριες σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί νατούρα. Οι χθιοκαλλιέργειες γίνονται σε παραλίες χωρίς κανένα χωροταξικό σχεδιασμό. Όλα αυτά νομίζω ότι θα μπορούσαν να συντείνουν στο να βοηθήσουν, έστω και αν περνάμε μια δύσκολη και φυσιακή, ας πούμε, κατάσταση, να υπάρξει έστω ένα το οποίο που να μπορούμε να δράσουμε σαν επιχειρηματίες. Ύστερα νομίζω και στα ΕΣΠΑ, επειδή είχαν βάλει πριν αυτή τη διάσταση, δεν νομίζω να υπάρξουν η διασυμμετοχή των ιδιωτών, γιατί έχει γίνει αφέμαξη τόσα χρόνια που δεν υπάρχουν πια χρήματα. Πώς θα λειτουργήσουν, ας πούμε, οι επενδύσεις των ιδιωτών? Αυτά είχα να σας πω. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ. Αναφέρεστε σε ένα παρελθόν. Ό,τι μου είπατε έχει σχέση με το παρελθόν. Δεν μπορώ να σας απαντήσω σε πάρα πολλά από αυτά, γιατί δεν είναι και θέμα της αρμοδιότητάς μου. Αλλά υποθέτω ότι έχετε έρθει σε επαφή με το Υπουργείο Τουρισμού για να εκθέσετε τα συγκεκριμένα, το Υπουργείο Οικονομίας πιο συγκεκριμένα, τα συγκεκριμένα προβλήματα, έτσι ώστε να βρουν τη λύση τους. Πάρα πολλά από αυτά τα προβλήματα δεν τα γνωρίζουμε, γιατί αν δεν γίνουν γνωστά, είναι δύσκολα να τα αντιμετωπίσουμε. Ως εκ τούτου, εκείνο που απομένει είναι να ζητήσετε μία επικοινωνία με το Υπουργείο Τουρισμού, να ετοιμάσετε έστω ένα παραδοσιακό υπόμνημα και αν αυτό δείτε ότι δεν περπατά, τότε μπορείτε να ασκήσετε την κριτική την οποία
δικαιολογημένα ασκείται. Συνεχώς και πάντα και στο Υπουργείο και όπου βρεθούμε και μέσω του ΣΕΤΕ, όμως η κατάσταση αυτή συνεχίζεται. Είναι, αλλά, η κοιτάξτε, Εύβοια δεν είναι νησί, το ξέρετε, το σας πάντα, το λέω. Ναι, το πάντα. Δεν είναι νησί η Εύβοια, ναι, σας το λέω να το γνωρίζετε. Το πάντα μπορεί. Αναφέρεστε στο παρελθόν. Το οποίο συνεχίζει και σήμερα. Κάντε και μία προσπάθεια για τώρα και επαναλαμβάνω, χωρίς να αποτελεί αυτό το πράγμα άλοθη, αλλά είμαστε 4 μήνες. Εντάξει, και οι επιδοτήσεις που βγάζει το Υπουργείο Οικονομικών για τα αναπτυξιακά μας σχέδια είναι σε μειωμένο συντελεστή. Γιατί έχουμε κατακεφαλήν εισόδημα όσο έχει και η βιομηχανική ζώνη της Βιωτίας. Μάλιστα. Πάμε στον κύριο Νίκο Παπαγρηγοριού. Είναι φοροτεχνικός και είναι από την ομάδα των 110 που έκανε αναγωγή στο Υπουργείο Οικονομικών. Προφανώς έχετε φίλο λογιστή για να ξέρετε κι εσείς από πρώτο χέρι τι τραβάμε, έτσι. Λοιπόν, καλησπέρα κύριε Υπουργέ. Θέλω να τονίσω μερικά πράγματα που αφορούν στην αγωγή. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, δεν ξυπνήσαμε έτσι ένα πρωί και είπαμε τι να κάνουμε σήμερα, ας κάνουμε μία αγωγή στο Υπουργείο Οικονομικών. Θέλουμε να τονίσουμε την δραματική κατάσταση που επικρατεί μέσα στα γραφεία μας. Οι λόγοι για τους οποίους έχουμε κάνει την αγωγή είναι επειδή διεκδικούμε καταρχήν ανθρώπινες ηθικές απασχόλησης, πέραν βέβαια από την αποκατάσταση της ηθικής μας βλάβης, έτσι, η οποία υφίσταται, αλλά σίγουρα απαιτούμε ανθρώπινες ηθικές απασχόλησης μέσα στα γραφεία μας. Και πού συνίσταται, ας το πούμε, η βάναυση, ας το πούμε, αλλαγή στις συνθήκες απασχόλησης στα γραφεία μας μέσα. Προφανώς από έναν ίστρο, για να χρησιμοποιήσω και ορολογία την οποία έχετε χρησιμοποιήσει κι εσείς, αλλά νομοθετικό στην παρούσα φάση, ο οποίος ξεκίνησε, θα έλεγα, το 2012 με τους νόμους, ξέρετε, του Μνημονίου, ο οποίος μετά όμως αυτός ίστρος ο νομοθετικός διαχρονικά κατέληξε να γίνει παλινοδία, νομοθετική παλινοδία. Αυτή λοιπόν τη στιγμή στα γραφεία μας μέσα, όπως καταλαβαίνετε, λόγω της νομοθετικής παλινοδίας, καλούμαστε να κλείσουμε αποτελέσματα και ισολογισμούς με νόμους οι οποίοι έρχονται να τους διευκρινίσουν εγκύκλιες διαταγές, οι οποίες αναιρούν τον νόμο και σε επίπεδο μάλιστα όπου οι ευθύνες οι δικές μας, όπως καταλαβαίνετε, είναι τεράστιες. Έτσι. Λοιπόν, προσθέστε τώρα σε αυτό το μοσαϊκό των συνθήκων απασχόλησής μας ένα τάξη στο οποίο δεν θέλει να συνεργαστεί. Εσείς κάνατε αγωγή γιατί σας έχουν τρελάνει, αυτό καταλαβαίνω. Αυτό ακριβώς. Κάθε μέρα έρχεται μια καινούργια εγκύκλειος, η οποία αλλάζει την προηγούμενη, η οποία αλλάζει τον νόμο. Έγραψα ένα άρθρο στη Real News πριν από λίγο καιρό, ναι, με το πόσες χιλιάδες φορολογικές ρυθμίσεις έχουν γίνει στη χώρα μας από το 1974 μέχρι σήμερα. Πόσο μακριά. Και πόσες έχουν γίνει σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η διαφορά είναι χαώδης, είναι χαοτική. Δηλαδή, εμείς έχουμε κάνει 4.000 ή 4.500, δεν θυμάμαι, νόμους φορολογικούς. Αμέτρητες και αντίστοιχα εγκύκλειες. Στην Αμερική, από το 50 μέχρι σήμερα, έχουν αλλάξει 4 νόμους. Είναι απίθανα αυτά που συμβαίνουν στη χώρα μας. Θέλω λοιπόν να ξεκαθαρίσω. Έχουν δίκιο που σας κάνουν αγωγή, όχι εσάς, στο Υπουργείο Οικονομικών, και φαντάζομαι ότι είναι διαχρονικό το παράπονο. Ακριβώς. Και κύριε Υπουργέ, καταλαβαίνετε ότι δεν στυλιτεύουμε πρόσωπα με την αγωγή αυτή, έτσι προς Θεού. Στυλιτεύουμε πρακτικές. Πρακτικές που μας έχουν φέρει σε αυτό το σημείο. Και να τονίσω και κάτι άλλο, αν έχετε την καλοσύνη. 110 είμαστε επειδή διαλέξαμε, μάλλον επιλέξαμε να μείνουμε 110 για λόγους, ας το πούμε, άμεσης δημοκρατίας στις αποφάσεις μας και επειδή με τα 110 άτομα μπορούσαμε να διαχειριστούμε το κόστος μιας αγωγής, έτσι προς Θεού. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να ήμασταν πολύ παραπάνω. Αλλά δεν θέλαμε να δώσουμε τέτοια διάσταση στο ζήτημα. Επιστρέφω λοιπόν και θα σας παρακαλέσω για το εξής. Η νομοθετική αυτή παλαινοδία προφανώς προκύπτει από την ανάγκη να επιτευχθούν οι δημοσιονομικοί στόχοι. Οι δημοσιονομικοί στόχοι όμως με το υφιστάμενο φορολογικό προφανώς δεν μπορούν να επιτευχθούν. Και αυτό γιατί η φορολογική εξίσωση του φορολογικού δόγματος είναι εισόδημα μείον φόροι ίσον διαβίωση. Βέβαια, επιβίωση θα έλεγα καλύτερα και όχι διαβίωση, έτσι. Όταν λοιπόν αυξάνει η παράμετρος των φόρων, μένει μικρό εισόδημα για επιβίωση. Εκεί προφανώς τίθεται ένα εκβιαστικό δίλημα. Ή θα ζήσει κάποιος ή θα πληρώσει φόρος. Οπότε λοιπόν, μήπως θα έπρεπε να αλλάξει λίγο η εξίσωση αυτή και να γίνει εισόδημα μείον διαβίωση ίσον φόροι, δηλαδή φόροι για να επιβληθεί το εισόδημα. Ίσως έτσι τελικά σταματήσει αυτός ο νομοθετικός ίστρος για να μπορέσει να έρθει μια ισορροπία
στην έκδοση της πανσπερμίας αυτής των νόμων, προκειμένου και εμείς στα γραφεία μας να μπορέσουμε, προσέξτε, να μπορέσουμε να εκδώσουμε και να υπογράψουμε μία δήλωση, την οποία ευθύς αμέσως βεβαιώνεται το έσοδο του δημοσίου. Δεν είναι όπως παλαιότερα που πηγαίναμε στην εφορία, αφήναμε μία δήλωση και εν πάση περιπτώσει έπρεπε να ελεγχθεί από τον υπάλληλο και να προσδιοριστεί ο φόρος. Εδώ κάνουμε άμεση βεβαίωση. Και έχετε ευθύνη. Και έχουμε, αυτό ακριβώς, και έχουμε μεγάλη ευθύνη, κύριε Υπουργέ. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Μία σύντομη απάντηση. Μία σύντομη απάντηση είναι εξής, χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω όλη αυτή την κατάσταση. Αλλά βλέπετε, υπάρχει μια τσαπατσουλιά, θα χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο. Θα έρθω στο εξής απλό παράδειγμα, το οποίο θεωρώ ότι ήταν ίσως η αφορμή να κάνω την αγωγή. Έρχομαι στις φόρμες οι οποίες αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν για τη φορολογία του εισοδήματος. Λοιπόν, ξέρετε καλύτερα από μένα ότι υπήρχε νόμος τον Ιούλιο 2013. Σε ισχύ από 1/1/14 και έπρεπε στις 1/2/15 να είναι έτοιμες οι φόρμες, οι εγκύκλοι, τα πάντα. Πείτε μου τι ήταν έτοιμο. Εμείς ήρθαμε 27 του μηνός. Πείτε μου τι ήταν έτοιμο. Τίποτα δεν ήταν έτοιμο. Ποιο να απολύσει. Όμως, ακριβώς. Ναι, τώρα, αυτό δεν έχει εφευρεθεί αυτό είναι ένα αυτό, δεύτερο ερώτημα. Θα σας κάνω αγωγή εγώ τώρα όμως. Θα σας κάνω αγωγή γιατί μιλάτε χωρίς μικρόφωνο. Δηλαδή, ομολογουμένως έχετε δίκιο. Ομολογουμένως έχετε δίκιο. Πείτε το γιατί πρέπει να κλείσω. Αλλά εγώ σας έφερα ένα παράδειγμα αυτής της απατσουλιάς που κληρονομήσαμε και στη τελική ανάλυση πρέπει τώρα σε ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα να γίνουν πράγματα που έπρεπε να γίνουν μέσα σε 2 χρόνια. Συμφωνούμε σε αυτό. Αλλά από ό,τι προκύπτει, συνεχίζει προφανώς διαχρονικά αυτή η πρακτική να συνεχίζει να υφίσταται. Προσπαθείς να μοντάρεις ένα σύστημα το ταχύτερο δυνατό, με αποτέλεσμα προς το παρόν να κινήσεις τις διαρροτροχές του προηγούμενου συστήματος. Δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά. Έχεις ένα νόμο, πρέπει να το εφαρμόσεις. Και έπρεπε να ήταν όλα έτοιμα όμως. Κύριε Υπουργέ, ένας νόμος ψηφίστηκε τον Ιούλιο του 2013 και σαν αντιπολίτευση και σαν κυβέρνηση είχατε τον απαραίτητο χρόνο για να τον δείτε. Να τον κοστολογήσετε. Δεν νομοθετούμε. Προς Θεού. Ως αντιπολίτευση. Προς Θεού. Ούτε μπορείς να κάνεις κάποια ετοιμασία. Υπήρχε όμως ο απαραίτητος χρόνος να κοστολογηθεί. Η Γενική Δε Γραμματεία Δημοσίων Εισοδών είναι μια ανεξάρτητη αρχή. Προσφάτως εξέδωσε μια εγκύκλιο η οποία ανέρεσε κάποια δεδομένα και εμείς τρέχαμε να αλλάξουμε ισολογισμούς στον ΕΠΕ. Καταλάβατε. Μάλιστα. Και αν με επιτρέπετε να κλείσω. Και με το θέμα των ταμιακών, προσέξτε, το ζήτημα είναι το εξής. Η φοροδιαφυγή δεν μπορούμε να την κυνηγήσουμε με αυξημένους συντελεστές. Την φοροδιαφυγή την κυνηγάμε μόνο όταν καταστεί ασύμφορη. Τότε την σκοτώνουμε. Και ξέρετε πώς. Να πρέπει να δοθεί κίνητρο σε αυτόν που πρέπει να ζητήσει το στοιχείο από τον κύριο Χατζηνικολάου που το εκδίδει. Και όταν θα προσδιοριστεί το εισόδημα του κυρίου Χατζηνικολάου, επειδή εγώ ζήτησα την απόδειξη, τότε θα μπορέσουμε να δούμε πού είναι ο πλούτος και να φορολογηθεί. Όποιες ταμιακές και ασυντέσετε, το ζήτημα είναι να εκδοθεί η απόδειξη. Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κίνητρο στον πολίτη για να την εκδώσει. Τώρα ζητώ το μικρόφωνο όμως εγώ και όχι την απόδειξη. Ευχαριστώ πολύ. Ελάτε. Η τελευταία ερώτηση για απόψε. Ναι. Το όνομά σας και την ερώτηση. Λέγομαι Γιώργος Παπαχρυσάνθου, 38 χρόνια έμπορος. Δεν τα κατάφερα στην κρίση, έκλεισα την επιχείρησή μου. Όπως ξέρετε κύριε Χατζηνικολάου, η αγορά θέλει κλίμα για να λειτουργήσει. Με τις ασάφειες αυτές που ζούμε αυτή την εποχή και με τις απαντήσεις που μας έδωσε ο κύριος Υπουργός απόψε στους συνεργάτες σας εδώ, ότι αφήστε, περιμένετε, θα δούμε. Έτσι η αγορά δεν μπορεί να κινηθεί. Ξέρετε κύριε Υπουργέ ότι οι 100 δόσεις που εφαρμόσατε για αριθμίσεις σας έχουν ξεπεράσει και τώρα θα χρειαστείτε 500. Αν θέλετε να δείτε σε τι κατάσταση βρίσκεται η αγορά για τις επιταγές που είπε ο κύριος Δελατόλας, περάστε ένα πρωινό από την Ευελπίδων, θα δείτε τι γίνεται με τις ακάλυπτες επιταγές και τι τραβούν οι έμποροι που δεν φθαίνε εξ ολοκλήρου για την κατάσταση στην οποία περιήλθαμε. Πώς σκέφτεσαι να αντιμετωπίσετε? Υπάρχουν σήμερα συνάδελφοι έμποροι οι οποίοι πλήρωσαν φερπίν τον ΟΑΕ για 40 χρόνια και τα 4 τελευταία δεν μπόρεσαν. Και δεν έχουν ούτε ασφάλεια, ούτε νοσοκομείο, ούτε σύνταξη, ούτε εισόδημα να μπορέσουν να πληρώσουν τη ρύθμιση για τις 100 δόσεις. Όταν το ποσό είναι μεγάλο,
Οι 100 δόσεις είναι λίγες. Όταν υπάρχει εισόδημα, είναι πολλές. Αυτό έχω να πω. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ. Το θα δούμε αναφέρεται σε κάποιες μέρες. Όχι. Ναι, όχι, εδώ. Ναι, τέθηκε ένα ερώτημα. Αυτά είπατε, αυτά προτάθηκαν από εδώ. Είπαμε το πλαίσιο και έχουμε ένα πλαίσιο διαπραγμάτευσης που σε κάποιες μέρες τελειώνει. Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα που είπατε, δεν πρόκειται να τα αφισβητήσω φυσικά, γιατί γνωρίζω και από την αγορά και βλέπω και πόσο δύσκολη είναι η περίοδος των τελευταίων 20 ημερών ιδιαίτερα, γιατί την παρακολουθούμε την αγορά. Λοιπόν, αλλά όλα συνδέονται με το πρόβλημα της ρευστότητας. Δηλαδή όλα αρχίζουν από εκεί. Από τη στιγμή που κλείσει η συμφωνία και η ρευστότητα μπει σε μία ροή την οποία θέλει η αγορά, πάρα πολλά προβλήματα από τα οποία ορθά αναφέρατε, θεωρούμε ότι θα λυθούν και θα αναταθεί η οικονομία. Αλλά όλα κλείνουν σε κάτι που λέγεται ρευστότητα. Αν δεν υπάρχει αυτή η ρευστότητα, όσα είπατε θα οξυνθούν. Σε ό,τι αφορά τις 100 δόσεις, που βέβαια ορθά είπατε τόσα είπατε, το μέτρο αποδίδει. Και μας έχει φέρει... Χωρίς μικρόφωνο. Ναι, και μας δεν έχει θα φέρει... αποδίδει, λέει ο συμπολίτης μας, σε δύο μήνες. Θα το δούμε, αλλά τώρα αποδίδει. Ας μην προδικάσουμε τι πρόκειται να γίνει. Αποδίδει και πάρα πολύ ικανοποιητικά. Θα μπορεί να αντέξει τις δόσεις. Θα δούμε όταν κατά πόσο δεν μπορεί. Τώρα μπορεί, μετά δεν μπορεί. Είναι πολύ απλό. Το ξέρετε πιο καλά από εμάς. Αλλά πάντως έχει τα οκταπλάσια αποτελέσματα από αυτά που είχε προηγουμένως. Θετικά. Σας ευχαριστούμε θερμά που υποστήκατε τη βάσανο δεκάδων ερωτημάτων απόψε το βράδυ, όχι μόνο από τους δημοσιογράφους. Εγώ σας ευχαριστώ, μου δώσετε την ευκαιρία να δώσουμε κάποιες απαντήσεις. Των φορέων και των παραγωγικών που ήταν τάξεων. Τουλάχιστον ειλικρινής. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε και εσάς που ξενυχτήσατε και απόψε μαζί μας. Καλό ξημέρωμα.